30 δευτερόλεπτα. Έχεις σκεφτεί ποτέ τι μπορείς να κάνεις σε 30 δευτερόλεπτα? Να φας μια μπουκιά ψωμί, να κατουρίσεις, να κάνεις ζάπινγκ σε 3 κανάλια. Να αλλάξει η ζωή σου. Ήμουν ήδη στο τρίτο έτος και γνώριζα φυσιογνωμικά έναν προς έναν τους υπαλλήλους. Μια άσχημη συλλάβα που δεν ήταν ποτέ ευγενική. Το χοντρό με το τσιγάρο στο στόμα. Τη γριά που δεν μιλούσε σε κανέναν. Όμως εκείνος ξεχώριζε. Ξεχώριζε από την πρώτη μέρα που τον είχα δει. Ίσως κάτι στο βλέμμα του ή και ο τρόπος που απλά στεκότανε τον έκανε να μοιάζει διαφορετικό. Η δουλειά του δεν ήταν απαιτητική. Αν εξαιρέσεις την ορθοστασία. Έπρεπε απλά να κουβαλάει τους δίσκους μέχρι τον ημάντα καθαρισμού. Απ' την άλλη όμως, κοίτα πόσα γκομενάκια έβλεπε κάθε μέρα. Πόσοι νεανικοί καλοσχηματισμένοι κόλλοι περνούσαν από μπροστά του. Ο κύριος Π του συνερεύονταν κάθε βράδυ. Υπήρχαν φορές που δεν τα κατάφερε να κρατηθεί και στα διαλύματα πήγαινε στην τουαλέτα και τον έπαιζε τα γρήγορα. Βλέπεις, δεν έχει γυναίκα. Είναι μόνος εδώ και 30 χρόνια. Και 30 χρόνια να είσαι μόνος είναι πολλά. Υπερβολικά πολλά. Αναγκαστικά την έβγαζε στα μπουρδέλα. Αλλά δεν τον πείραζε. Στην κατάστασή του δεν τον πείραζε τίποτα πια.
δίσκος. Δεν ακούς που σου μιλάω. Το δίσκο σου. Μάζεψέ τον. Τριάντα δευτερόλεπτα. Έχεις σκεφτεί ποτέ τι μπορείς να κάνεις σε 30 δευτερόλεπτα? Να φας μια μπουκιά ψωμί. Να κατουρίσεις. Να κάνεις ζάπινγκ σε 3 κανάλια. Να αλλάξεις ζωή σου. Αν δεν σου έχει τύχει να σε χτυπούν με μανία για 30 δευτερόλεπτα, τότε πιθανώς νομίζεις πως δεν είναι πολύς χρόνος. Γιατί για μένα ήταν πολλά. Υπερβολικά πολλά. Πολλά για να καταλάβω πως αν δεν χτυπούσε εμένα, θα έκοβε τις φλέβες του. Ή θα τίναζε τα μυαλά του ένα Σάββατο βράδυ που τηλεόραση θα έπαιζε το χτυποκάρδια στα θρονία. Ήμουν το γράμμα διαμαρτυρίας που δεν έγραψε. Η συμμαθήτρια που τον παράτησε στα 16. Οι συνάδελφοι που τον πείραζαν γιατί σύχναζε στα μπουρδέλα. Και ταυτόχρονα ήμουν ο επικίδιός του. Ξαναπήγα στη Λέσχη μόνο όταν η ανάγκη για τροφή ξεπέρασε την αξιοπρέπεια. Και ο κύριος πει πουθενά. Κανένας υπάλληλος δεν με κοίταξε περίεργα. Καμία φοιτήτρια δεν με έδειξε στην παρέα της. Μια ιστορία ξεχασμένη. Κανείς δεν νοιάζεται για κανέναν.